ακούτε, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα έχουμε την τέταρτη αγωνιστική της Development League και το μάτς ανάμεσα σε Ορλάντο Τράτζικς και Τζιβανά. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να είναι στην πρώτη επίθεση. Και έχουμε και το πρώτο σουτ, το οποίο δεν θα καταλήξει το σκαλαστιό από την... τον παίκτη της Τζιβάνα. Έγινε και το κλέψιμο. Άστοχο το σουτ. Μια ευκαιρία. Το 0-0, Καμουράς τώρα οργανώνει την επίθεση στον Ορλάντο Τράτζικς, οι οποίοι μετρούν μια νίκη και μια ήττα μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Ενώ από την άλλη η Τζιβάνα έχει δώσει ένα μάτς περισσότερο και έτσι έχει δύο νίκες και μια ήττα. Ανοίγει το σκορ τώρα ο Παπαζιάν, ο οποίος θα κάνει το 2-0. Στον Ματζιόρι. Σπυράτος. Θα το πάρει το τρίποντο, δεν το βάζει. Σουτ από τη γωνία, άστοχο. Από τον Ζιάκανο, ενώ καθαρίζει και το rebound τώρα η Γιπεδούχη. Καμουράς. Πρώτο καλάθι και για την Τζιβάνα. Παραμένει το σκορ στην ισοπαλία. Χτύπησε. Πήρε το rebound, έχει χτυπήσει ο Τσιμπούρης. Δηλαδή άθελα του να τον βρει και στο πρόσωπο ο αντιπαλός του. Λάκος, 10 δευτερόλεπτα για τους Ορλάντο Τράτζικς. Αυτή της πήρε στα 7 δευτερόλεπτα. Θέλει να πλησιάσει, έχει απέναντι τον Νικίτα, προσποιείται, δεν καταφέρει να βρει χώρο να εκτελέσει. Νέα προσπάθεια, καθαρίζει το rebound η κίτρινη. Και ο Τσιμπούρης θέλει να φύγει μπροστά. Υποπίεση το σουτ, άστοχο. Αυτή μπροστά τώρα ο Παπαζιάν, δεν θα τελειώσει καλά το λέω. Κοίτας, κλείνεται από τρεις, γυρίζει, δεν το βάζει. Καμουράς, τον Κρυαλάκο, δίνει ξανά εκείνος πολύ ωραία συνεργασία των δύο για το 4-2. Μπούρης γυρίζει μπαλά στην επίθεση των κίτρινων. Κουτάστοχο από τους φιλοξενούμενους, ενώ συνέχεια υπάρχει το φάουλ. Σκορ στο 4-3.
τρίποδο τώρα για τους Τράτζικς από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος θα στοχίσει. Σιγούρης. Βάλα στον Κρυθαρούλα, ο οποίος θα σηκωθεί, θα σημαδέψει ο Σάκης, θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Παπαζιάν, ο οποίος θα εκτελέσει πιεζόμενος, θα καταλήξει μέσα η μπάλα, 6-5. Επόμενα καλάθι από τον Παπαζιάν για τους Γηπεδούχους, ο οποίος έχει προσφέρει σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Σαρούλας. Για κανοστάτηση στον Τσιμπούρη για να πάρει το Σουδεκίνος, Νικήτας παλεύει για το rebound, την μπάλα όμως είναι για τους Γηπεδούχους, τελικά δεν κατάφερε να μαζέψει για να κρατήσει την κατοχή για την ομάδα του Νικήτας. Τσαμουράς. Γιαλάκος πάει προς τα μέσα, έχει δεχτεί το φάουλ, δεν μετράει το καλάθι, όπως λέει ο ρέφερι. Είναι το πρώτο ομαδικό αυτό για την Τζιβάνα, υπενθυμίζω ένα. Έχουν και οι Τράτζικς σε αυτά τα πρώτα 5,5 λεπτά. Παπαζιάν, τώρα θα στοχίσει, Τσαμουρά στο μακρινό επιθετικό rebound. Κωνσταντίνου πάει κοντά, δεν τελειώνει καλά. Τζιόρις πήρε το rebound. Νικήτας έχει φτάσει κοντά, γυρίζει και εκτελεί για το 6-7. Μουράς, πήρε ο Παπαζιάν. Αυτό έχει στο σούτ, Τσιμπούρης. Κάνε τη μακρινή πάσα, αλλά ο Γιάκανος δεν μπορεί να γίνει από λέξη της μπάλας. Μουράς οργανώνει. Παίζει με τον Κρυαλάκο. Αυτό ξεκίνησε από κοντά, έχει και μπροστά τον Νικήτα, ο οποίος τώρα κατεβάζει για τους κίτρινους. Τσιμπούρης πατάει γερά και εκτελεί, πήγε με τη βοήθεια του ταμπλό, ενώ ο Μαντζιόρ συνέχεια πήρε το φαουλ στην διεκδίκηση του rebound. Αλλαγή τώρα για την Τζιβάνα, Μοσχόπουλος στο μάτς, πριν τη θέση του Νικήτα. Γιάκανος, πάσα πίσω από την πλάτη, δεν είναι καθόλου καλή. Σαμουράς, όρθιος ο Κότσιας τώρα στον πάγκο της Τζιβάνα, έτοιμος να περάσει το μάτς. Γιαλάκος, εξαιρετική πάσα για τον αυτύπη, δεν την εκμεταλλεύτηκε εκείνος. Η άμυνα έγινε το κλέψιμο από τους κίτρινους. Τσιμπούρης παίρνει ξανά. Θέλει να πάει κοντά. Καλή άμυνα από τον Τσαμουρά και καθαρή. Μαζεύει το rebound εκείνος. Τον έχει βρει κατά λάθος το πρόσωπο ο Κρυθαρούλας, ο οποίος πάει κατευθείαν πάνω του. Όλα καλά με τους δύο παίχτες. Ψωμιάδης και Κότσια στο μάτι για τους φιλοξενούμενους. Από την άλλη πέρασε το μάτσο ο Παπαντώνης. Όχι, ο Ποθητός, με συγχωρείτε. Παγιάν. Έγινε το κλέψιμο. 2 και 12 ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Το σκορ στο 6-7, αρκετά χαμηλό το σκορ. Τρίποδο τώρα για τους κίτρινους, αλλά ο Κρυθαρούλας όσο χώρο και χρόνο είχε δεν μπόρεσε να τον εκμεταλλευτεί, ήταν αρκετά στο φωτοσούτ. Πήρε ο Κρυαλάκος, θα εκτελέσει από την κορυφή.
Βάλα στο σίδερο και έξω, μαζεύει ο Κότσιας και καθάρισε το rebound. Ο Σκόπουλος. Σομιάδης, όλος άμεσα ο Τσιμπούρης, η μπάλα πάει έξω. Νωρίτερα το έχασε, το βάζει τώρα. Ο Κρυσταρούλας, 6-10. Φυτός στέχνει επιλογές, είδε τον Κωνσταντίνου στη γωνία, ο οποίος θα περάσει τώρα, αν και έφτασε πλέον εκεί θέση, δεν μπόρεσε να σκοράρει, ενώ πλησιάζουμε και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Κρυσταρούλας, Τσιμπούρης, νέο τρίποντο για την Τζιβάνα, μέσα και αυτό, 6-13. Πρώτα ο Κρυσταρούλας, τώρα ο Τσιμπούρης. Ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στο μάτς, 50 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο και η Τζιβάνα έχει καταφέρει να πάρει τώρα μια διαφορά 7 πόντων με τα δύο συνεχόμενα τρίποντα του Κρυσταρούλα και του Τσιμπούρη, ενώ βγαίνει ακόμα μια άμυνα για τους κίτρινους. Βρήκε την πάσα στον Μοσχόπουλο. Τσαμουράς καθάρισε, θέλει να βγάλει μπροστά τον Κωνσταντίνου. Με λίγο δυνατή πάσα την προλαβαίνει όμως. Φάουλ χαμηλά που έχει γίνει από τον Κρυσταρούλα. 22,1 τώρα στο ρολόι. 19 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Ορλάντο Τράτζικς. Παλά στον Παπαζιάν. Και ακόμα πιο πίσω για τον Κρυαλάκο, ο οποίος στέκεται λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. 14 λεπτά τώρα για την επίθεση. Κρυαλάκο στα 5. Θα πάρει μόνο στην προσπάθεια, αλλά είναι πολύ καλή άμυνα του Κρυσταρούλα. Τσιμπούρης, 2-1, προλαβαίνει το χρόνο. Δεν του κάνει όμως το χατήρι μπάλα. Μπήκε και βγήκε άτυχος εδώ ο παίκτης της Τζιβάνα και κάπως έτσι ολοκληρώνει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 6-13. Επέστρεψαν οι δύο πεντάδες στο παρκέ. Μπήκαμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, 6-13 το σκορ. Συν 7 για την Τζιβάνα, η οποία έχει πάρει πόντους και πίσω από τα 6-75. Ενώ από την άλλη ο Ορλάντο Τράντζικς φαίνεται να δυσκολεύονται να σπάσουν την άμυνα των κυτρίνων, οι οποίοι θα βγουν νικητές και σε αυτή τη φάση. Ο Σκόπουλος πέρασε η μπάλα στην γωνία. Και πάλι ο Μοσχόπουλος για να εκτελέσει επιθετικό rebound. Δεν είναι καλό το τελείωμα. Μπάλα τελικά στο χέρι του Χαλτούπη. Πάνος για 2. Ούτε τώρα θα πει το καλάθι. Ο Παπασιάν πήρε. Λέει μπροστά του κίτρινες φανέλες. Θέλει να πάει μπροστά του για να ηρεμήσει λίγο, να βρει λίγο χώρο για να ξεμαρκαριστεί. Κρυαλάκος. Στέκεται, εκτελεί για 2. 8-13. Πρώτο καλάθι μάλιστα για τους Τράτζικς έπειτα από το 6-5. Πάνος. Βάλει πλάτη ο Κότσιας στον αντίπαλό του. Θα τον νικήσει. Θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Θηριώδης ψηλός. Τζιβάνα, ο οποίος σήμερα μπορεί να εκμεταλλευτεί το ύψος του σε αρκετές φάσεις, καθώς οι παίκτες των Ορλάντο Τράτζικς δεν θυμίζονται και για το ύψος του. Τέλος φάσης του βολή, παραμένει το 8-15. Συνέχεια στο μάτς με Παπαζιάν. Κρυαλάκος στον Κωνσταντίνου. Περάσε τον Ζωμιάδη. Δεν πήγε το καλάθι. Επιθετικό rebound όμως. Τον Ποθητό. Κρυαλάκος ζητάει το screen. Η
έφυγε ο Παπαντώνης για να το δώσει επί αντίθετα ο Γρεαλάκος, αυτό έξε στο σούτ. Άνος. Φινεί έξω. Μασκόπουλος, γίνεται το κλέψιμο. Κωνσταντίνου έχει και τη βοήθεια του Παπαντώνη, θα προτιμήσει να τελειώσει μόνος του. 10-15. Κλέψιμο και καλάθι από τον Κωνσταντίνου. Καλή ενέργεια σε άμυνα και επίθεση. Και ο Κότσιας είναι άστοχος. Κερία για τους Τράτζικς να μειώσουν κι άλλο. Μας τα πέρασε, έφτασε τον ποσοστό. Γρυαλάκος εκτός ισορροπίας πήρε την προσπάθεια, ζητάει και φάουλ, δεν υπάρχει κάτι λέει ο ρέφερι. Βαλτούπης, πάσα του δεν ήταν καλή. Δεν καταλαβαίνω εγώ μαζιά. Ποσοστός. Κωνσταντίνου θα το πάρει το σουτ, δεν το βάζει. Σε καλύτερη θέση ο Παπαντώνης, ο οποίος βρέθηκε στην την κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλη θέση για το 12-15. Χαλτούπης, είδε το Ψωμιάδη. Μοσχόπουλος θα εκτελέσει αμέσως αφού του πήρε την μπάλα. Και Αλάκος πήρε το rebound στα Γερεμία. Με τρίποντο. Οι Τράτζικς μπορούν ακόμα και να εξοφαρίσουν. Θάνος έκλεψε. Ακολουθεί και ο Ψωμιάδης από πίσω. Θάνος πάει μόνος του. Αστοχή στην αρχική φάση, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ. Σύμφωνα με τον διαιτητή. Στην προσπάθεια του rebound, νομίζω. Πρέπει να δόθηκε. Σειράτος και αυτή της επιστρέφει στο μάτσο για τους Τράτζικς, ενώ από την άλλη περνάει στο παρκέ ο Ζιάκανος και πάλι. Κωνσταντίνου. Σειράτος. Και πάλι Κωνσταντίνου. Δεν διστάζει να πάρει το σουτ. Θετικό rebound από τον Παπαζιάν κοντά σε ψηλότερο αντίπαλο. Κερδίζει το φάουλ από τον Αυτύπη. Διαμαρτυρίες από την πλευρά των Orlando Tragic σε την προηγούμενη φάση ανάμεσα σε Κότσια και Κωνσταντίνου και Παπαζιάν, με συγχωρείτε. Αστοχοδοθεί του Ζιάκανου. 5.50 ακόμα μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Κωνσταντίνου. Μπάλα στον Παπαντώνη. Ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Ζιάκανο. Κωνσταντίνου. Θα πάρει ακόμα μια εκτέλεση τριών πόντων. Θα βάλει το καλάθι, ο Σκόπουλος. Άνος είχε χώρο μπροστά. Επέλεξε να πασάρει στον Τζιάκανο. Προσπαθεί να τον ταλαιπωρήσει ο Κωνσταντίνου. Η πάσα έφτασε στον Θάνο, αλλά έχει πατήσει γραμμή ο Σκόπουλος. Ματζιόρης τώρα στο μάτς για τους κίτρινους, παίρνει τη θέση του Κότσια, ενώ από την άλλη επιστρέφει ο Τσαμουράς για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντινού. Ο Παντώνης, πυροαχτύπης, σημαδεύει, αλλά δεν ευτυχεί. Θάνος επιχειρεί την μακρινή πάσα. Τα χίλια δόντια κράτησε ο Ζιάκανος, Μοσχόπουλος, τον Θάνο, στη γωνία εκείνος. Ο Ματζιόρης θα πάρει το σουτ και θα το βάλει κιόλας, 12-17. Αλτούπης τον Θάνο.
πάσα στον Τζιάκανο, εκείνος θέλησε να βρει στην γωνία τον Μοσχόπουλο, αλλά η πάσα δεν ήταν και τόσο καλή. Ο Βαζιάν θα εκτελέσει για τρεις, δεν το βάζει. Μαζεύει ο Χαλτούπης. Τώρα πάει προς τα πίσω για να πάνε στο οργανωμένη επίθεση κίτρινη. Μαδιόρης από τα αριστερά, θα επιχειρήσει να πάρει την προσπάθεια. Δεν έβαλε το καλάθι, Τσαμουράς. Αποφεύγει την πίεση του Μοσχόπουλου και κατεβάζει τώρα. Σκαστή πάσα, δεν ήταν δυνατό να την προλάβει ο Παζιάν. Ο Τσαμουράς λέει πως έχει ακουμπήσει ο Θάνος διακόνει. Όπως και να έχει, η μπάλα είναι για, για την Τζιμπανά. Διακάνω στον Χαλτούπη. Αλλάζουν ωραία οι παίχτες της Τζιβάνα. Χαλτούπης δίστας αρχικά και δέχτη και την τάπα συνέχεια. Τον Αυτούπη. Ένα δευτερόλεπτο για την επίθεση της Τζιβάνα. Πρέπει κάποιος να πάρει και να εκτελέσει αμέσως. Κάνει ο Διάκανος από πολύ μακριά, παρά λίγο να το βάλει, δεν ήταν άσχημο το φουτ, πλάκα πλάκα. Το 12-17 παραμένει. Πειράτος, αστοχή. Διάκανος στον Θάνο και από εκεί μπάλα στον Μαντιόρη. Δύο και 30 ακόμα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Πάω τώρα στον Παπαντώνη. Ο Παπαντώνης πάει τώρα στην επαναφορά. Τσαμουράς, στα εκείνης από το Σπυράτο, τώρα θα το πασάρει. Ο Παζιάν, με 5 δευτερόλεπτα η επίθεση της κυπέδου ομάδας. Πήγε και η άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Αχτύπης. Μάλλα στον Τζιάκανο. Αχτύπησε και σε μια τυφλή πάσα, παραμένει όμως η κατοχή στα χέρια των φιλοξενούμενων. Παίρνουν κάποιο αποτέλεσμα. Αχτύπης. Ο πίεση θα το βάλει. 14-17. Αχτύπης από τους Τράτζικ. Αχτύπης από την Τζιβάνα. Εδώ σου δύο πόντων για τους φιλοξενούμενους. Ενώ έχουμε και το λάθος στην επαναφορά των Tragix, γρήγορα επιστρέφουμε ξανά στην επίθεση. Η κίτρινη. Τριαλάκος θα περάσει το μάτς, παίρνει την θέση του Αχτύπη. Γιάκανος. Παίρνει ξανά. Αλλάξει στον Θάνο. Για κάνω στα 3 δευτερόλεπτα πρέπει να πάρει την εκτέλεση, αυτό θα κάνει. Δεν παίρνει το καλάθι. Ενώ μπήκαμε μόλις και στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Τριαλάκος. Ψάχνει την πάσα, όχι, θα εκτελέσει τελικά και καλά κάνει. 16-19. Τα 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Πήρε το σουτ, το ήθελε, αυτή η πίστη το έβαλε. 16-22.
Έχουμε μια διακοπή τώρα. Να δούμε αν είναι για 2, για 3, για 3. Είναι τελικά το σουτ. Παραμένει 16-22 το σκορ. Παζιάννη. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Σαμπουράς τον Παπαντώνη. Εκεί βάλα στον Σπυράτο, ο Παπαζιάν. Ζητάει απέναντι ο Κρυαλάκος. Τσεκάρει τις επιλογές του Παπαζιάν. Έχει 7 δευτερόλεπτα. 10 για την περίοδο. Θα εκτελέσει τελικά, δεν το βάζει. Ο Παπαντώνης μαζεύει. Και έχουμε σφύριγμα για φάουλ από τον Θάνο. Όχι. Ο Παπαντώνης έχει κάνει το φάουλ. Διεκδίκηση rebound, 5,2 στο χρονόμετρο. Γιάκανος, 4 δευτερόλεπτα πατάει, γέρα σημαδεύει, αστοχή, Κρυαλάκος μαζεύει. Φινάλι λοιπόν του πρώτου μισθόνου με το σκορ στο 16-22. Περιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο ομάδες. Περιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο ομάδες, όταν είχαμε και την αφιέρωση από τον Αχτύπη. Δεν ξέρουμε σε ποιον πηγαίναν οι καρδούλες. Μπορώ να μαντέψω. Και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο. Το οποίο και ξεκίνησε με την Τζιβάνα να είναι στην επίθεση. Κότσιας. Γυρίζει με το ένα χέρι, αστοχή είναι εκεί, θα ακολούθησε τη φάση. Δεν μπορούσε να καθαρίσει το rebound, αλλά η μπάλα παραμένει και πάλι στην Τζιβάνα, καθώς ο Κρυαλάκος παραδέχεται ότι ο ίδιος έβγαλε εκτός την Πορτοκάλη. Τρίποδο τώρα εύστοχο από τον Τσιμπούρη, ο οποίος επιστρέφει στο μάτς και κάνει εσύ την παρουσία του αμέσως 16-25. Κρυαλάκος δεν έρχεται η απάντηση από τους Τράτζικς. Πάνος. Κάστε πάσα για τον Τζιμπούρη. Του επιστρέφει την μπάλα εκείνος. Εκτελεί ότι ο Θάνος. Νέο τρίποντο. Μπαίνει ζεστή στην τρίτη περίοδο. Οι φιλοξενούμενοι 16-28. Παπαζιάν. Πειράτος έκανε την κίνηση, πήρε και το έβαλε. 18-28. Στους 10 πλέον η διαφορά. Τσιμπούρης πήρε αφού άλλαξαν πρώτα 3 παίκτες στην μπάλα και εκτέλεσε από το play. 18-30 πλέον. Τσιμπούρης μπαίνει δυνατά στην τρίτη περίοδο, όπως και η ομάδα του γενικά. Με ένα επιμέρους 2-8. Φτάνουν στο 18-30. Η κίτρινη ο Σπυράτος αστόχησε. Ενώ ο Αχτύπης θα κάνει το κλέψιμο. Και βρήκε και τον Θάνο και εκείνος τελείωσε καλά τη φάση. 18-32. Πολύ καλό ξεκίνημα για την Τζιβάνα στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό θέλει να σταματήσει η γηπεδούχος ομάδα. Γι' αυτό έχουμε και το time out. Επιστρέψαμε στην δράση, γιανίσαμε το πρώτο δίλεπτο και εδώ είναι το πρώτο δίλεπτο στο τρίτο δεκάλεπτο, 18-32, έχει φτάσει το σκορ. Αχτύπης, αποφύγει αντικανονικά. Το φάουλ το έχει κάνει ο Νικήτας. Είναι και το δεύτερο δικό του αν δεν κάνω λάθος. Στην γραμμή. Έξω η πρώτη βολή. Χάνει και τη δεύτερη. Δεν έχει τίποτα για τους Τράτζικς.
Σαρούλας βρήκε το κενό διάδρομο και έφτασε μέχρι μέσα για να μεγαλώσει το σερί της ομάδας του 18-34. Καμουρά στον Κρυαλάκο. Έχει όσο το βλέμμα του εκείνος, σε καλή τις επιλογές, αφήνει στο Σπυράτο. Κοιτάει και πάλι, δεν μπορεί όμως ο Σπυράτος να του περάσει. Νικήτας έχει φύγει μπροστά, θέλει αμέσως να αφήσει την μπάλα στον Φάνο, το κατάλαβε ο Παπαγιάν. Αχτύπης, έφτασε κοντά και σκόραρε 20-34. Τσιμπούρης οργανώνει. Νικήτας τώρα πάει μπάλα στον Κρυθαρούλα, αλλά έχει κάνει επιθετικό φάουλ ο παίχτης της Τζιβάνα, είχε κλειδώσει το χέρι του Χρυαλακού. Καμουράς. Κύριος Σπυράτος. Και πάλι Καμουράς. Ψάχνει την πάσα, πάει κοντά ο Παπαζιάν για να πάρει την μπάλα. 9 δευτερόλεπτα τώρα για τους Τράτζικς. Παπαζιάν, τον κυδημιγάει ο Θάνος. Πήγε και βοήθεια στην άμυνα. Σπυράτος βρήκε χώρο και εκτέλεσε για 3. 23-34. Μάλιστα έλεγε και ο χρόνος. Τι θα ήθελα πρώτα από Σπυράτος. Και μείωσε στους 11 πόντους. Θαρούλας κλείστηκε. Έχανε την ισορροπία του για να αποφύγει τα βήματα πάσαρα, αλλά βρήκε αντίπαλο. Σπυράτος αφήνει στον Τζαμουρά. Παπαζιάν από το ύψος των βολών μέσα. 25-34. Η διαφορά μετά από ώρα σε μονοψηφιό. Κοίτας. Τσιμπούρης του φύγει μπάλα. Χρυαλάκος δεν βιάζεται. Οργανωμένη επίθεση τώρα για την γήπεδο ομάδα. Τσαμουράς ανενόχλητος και θα σκοράρει. Μπροστά τώρα η κίτρινη με φόρα. Η μπάλα βρήκε στο γόνατο του Σάνου και κατέληξε εκτός. Αλλαγές για τις δύο ομάδες, Κωνσταντίνου και Ποθητό στο μάτς για τους γεπεδούχους, ενώ από την άλλη Διάκανος και Μοσχόπουλος επέστρεψαν. Κωνσταντίνου, κόβεται αντικανονικά το φαουλ που έχει κάνει ο Διάκανος. Και πάλι Κωνσταντίνου, Κρυαλάκος. Ζητάει κάποιον να του δώσει το σκρίν, ο Παπαγιάν πάει. Εκτελεί ο Κρυαλάκος με χέρι πάνω του. Μπόρεσε να σκοράρει 28-34. Η διαφορά πλέον στους 6. Καρούλας. Θέλει να απαντήσει. Δεν θα τα καταφέρει. 4-40 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Παπαζιάν στον Κρυαλάκο. Πέρασε πάσα του για τον Τσαμουρά. Εκείνος είχε εύκολο έργο, αλλά δεν είναι πάντα τα πράγματα όσο εύκολα φαίνονται. Ο Σκόπουλος στον Νικήτα. Μπάλα στο παρκέ, διεκδίκηση, βγαίνει νικητής ο Διάκανος, ο οποίος θα εκτελέσει για 3, πήγε και βγήκε η μπάλα. Μοθητός, ο δεύτερος ψηλότερο, Φώτια, δεν κατάφερε να πετύχει κάτι, ζητάει και συγγνώμη για την επιλογή του. Νικήτας, πίνει στη γωνία, εκεί όπου είναι ο Κρυθαρούλας, εκτελεί για 3, δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Παραμένει το 28-34. Ο Παπαζιάν πέφτει πάνω του Κρυθαρούλας. Ο Κότσια ζητάει αλλαγή, άμα σηκώνεται ο Μαζιόρης, ο οποίος θα περάσει το μάτς.
Γιάν πήρε από την επαναφορά και εκτέλεσε αμέσως 30-34. Από το 18-34 οι Ορλάντο Τράτζικς έχουν κάνει ένα σερί 12-0, παρακαλώ, για το 30-34 τώρα. Διάκανος θα κερδίσει το φάουλ. Έχουμε βολές έτσι για την Τζιβανά. Ο Διάκανος είναι αυτός που είναι στη γράμμη για να δώσει ένα τέλος στο σερί που έχει επιτρέψει στους Τράτζικς να φέρουν την απόσταση στους 4 πόντους. Δεν τα καταφέρνει στην πρώτη προσπάθεια. Θα βάλει τη δεύτερη. 30-35. Πίεση από τον Μοσχόπουλο. Από τον Διάκανο, με συγχωρείτε. Είναι και το πέμπτο ομαδικό αυτό της Τζιβάνα, έτσι ο Κωνσταντίνου θα πάει στην γραμμή των βολών. Θα τις παρατηρήσει των διαιτητών και στον Κωνσταντίνου. Θα βάλει την πρώτη βολή εκείνος, 31-35. Έξω η δεύτερη, ο φυτός μάζεψε. Παπαζιάν, δεν πάει κανείς πάνω του. Επιλέγει να τη σδύσει. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Διάκανος. Πέρασε η πάσα του, τρομερή ασίστ. Τον δείχνει και ο Κρυσαρούλας. Τον επιβραβεύει για την πάσα που του έδωσε. 31-37. Παπαζιάν με Κρυσαρούλα, Αγιος Διάκανος. Ο Κόπουλος τώρα πιέζει τον Κωνσταντίνο, ο οποίος θα πάει σε ένα άταλο τελείωμα εκεί ανάμεσα από αρκετές κίτρινες φανέλες. Κρυσαρούλας παίζει με τον Μαντζιόρι. Διάκανος πήρε καλύτερη θέση από τον Κωνσταντίνο και μέσα θα τον κόψει με φάουλ και θα τον στείλει στη γραμμή. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Orlando Tragics. 2 και 11 ακόμα για την ολοκλήρωση του 3 δεκαλεπτού. Ας το χρησιμοποιώ την πολύ ο Διάκανος. Νωρίτερα έβαλε μία στις δύο. Αυτό θα κάνει και τώρα. 31-38. Κωνσταντίνου. Φυτός. Είναι έξω στον Παπαζιάν. Το σκέφτηκε λίγο εκείνος, το πήρε τελικά το σούτ, δεν το έβαλε, η μπάλα κατάληγε εκτός. Χωρίς να κουμπίσει κάποιος άλλος. Κατοχή για την Τζιβανά. Ο Σκόπουλος είναι στον Κρυσαρούλα. Διάκανος. Πήρε και εκτέλεσε ο Ματζιόρης. Πρόλαβε ο Κρυσαρούλας, αλλά κατάλαβαν τι πήγε να κάνει η αντιπαλή του. Κωνσταντίνου. Περιμένει τους παίκτες του, αφήνει στον Ποσιτό. Και εκείνος με τη σειρά του στον Παπαζιάν, ο οποίος θα ξεμαρκαριστεί, δεν θα τελειώσει καλά. Κρυσαρούλας καθαρίζει το rebound. Και αφήνει στον Μοσχόπουλο για να κατέβασε εκείνος. Πλησιάζουμε και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Άστοχη προσπάθεια από τον Μοσχόπουλο, ο οποίος παρόλο ότι έφτασε μέχρι την αντίπαλη ρακέτα δεν μπορούσε να φτάσει στο καλάθι. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα στην περίοδο. Τριαλάκος. Δεν έφτασε την πάσα, πήρε το σούτ, αστόχησε. Ωραία πάσα κάτω από, από τα πόδια από τον Ζιάκανο. Νικήτας ξεμαρκάρει το ωραία και τα ρούλα θα φτάσει μέχρι τη μέσα. Τρομερό καλάθι εδώ. Ξεδιπλώθηκαν ωραία οι κίτρινοι.
και ο Κρυσταρούλας τελείωσε την φάση με το 31-40, ενώ έγινε και το κλέψιμο. 16 δευτερόλεπτα για τους κίτρινους, 20 για την ολοκλήρωση του δεκαλεπτού. Κοίτα, σπήρε την πάσα, πάει κατά μέτωπο, θα σκοράρει. 31-42, Τριαλάκος με 16 δευτερόλεπτα. Άνι προς τους μην. Βάλα στον Κωνσταντίνου, στο 1 δευτερόλεπτο εκτελεί, όχι. Λήξη λοιπόν της τρίτης περίοδου και το σκορ δείχνει 31-42 υπέρ της Τζιβάνα. Συνέχεια συνδράση εδώ στον Άγιο Νικόλαο, 31-42 το σκορ, ξεκίνησε μόλις το 4ο δεκάλεπτο. Με τους Ορλάντο Τράιτς να βρίσκονται στην επίθεση. Παπαγιάν. Δεν μπόρεσε ο Παπαντώνης να τελειώσει καλά τη φάση. Τρέχει ο Χαλτούπης, θα προλάβει να συγκρατήσει την κατοχή. Διάκανος. Αχτύπης, θα εκτελέσει για τρεις. 31-45. Το συν 14 πλέον η κίτρινη. Πειράτος. Αφού δεν βρήκε την πάσα, πήρε το σουτ. Βάλα στο σίδερο και έξω. Αυτή πισπέζει με τον Ζιάκανο. Πλάτη εκείνος, γυρίζει κάτω από τα χέρια του Ακτύπη, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Παπαζιάν. Κωνσταντίνου, ζητάει ο Παπαντώνης, ο οποίος έχει μπροστά τον Χαλτούπη. Κωνσταντίνου θα εκτελέσει από τη γωνία, εκτελεί για τρεις. 34-45. Φραγκούλης άφησε τον Διάκανο. Ο Παπαζιάν έχει κάνει το φάουλ καθώς είχε μπει μπροστά ότι είχε προλάβει να πάρει θέση ο Ματζιόρης, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα στα χέρια του, θα εκτελέσει από το πλάι. Δεν είναι εύστοχο το σουτ. Κωνσταντίνου πάσαρε. Η κατοχή είναι για, για την Τζιβάνα, όπως λέει ο ρέφερι. Χαλτούπης. Πέρασε, πάει μόνος του. Δεν σκοράρει, Φραγκούλης και Ματζιόρης πήδηξαν τον τελευταίο σπίτι το rebound. Διάκανο στον Αχτύπη και από εκεί μπάλα στον Φραγκούλη, ο οποίος έχει λίγο χώρο. Ματζιόρης ακόμα είναι επιθετικό rebound, εκμεταλλεύεται ο ίδιος του, θα τον κόψει, αλλά με φάουλ ο Αχτύπης. Με ασφύριγμα που φέρνει τις αντιδράσεις από την πλευρά των Τράτζικς. Οι διαμαρτυρίες συνέχιζαν από την πλευρά των γηπεδούχων. Όπως και να έχει, είναι ήδη στη γραμμή ο Ματζιόρης για να εκτελέσει το ζευγάρι των βολών. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 34-47. Πάμε τώρα στον Κωνσταντίνου. Από τον Αχτύπη. Πρώτο ομαδικό για την Τζιβάνα. Δύο ομαδικά έχουν οι Τράτζικ. Ο Παντώνης αφήνει στην Σπυράτο. Πάει να του δώσει ξανά το τρέν. Απλωμένα χέρια για τον Φραγκούλη. Η μπάλα είναι για την Τζιβάνα. Καθώς η μπάλα πρέπει να χτύψει και πάλι στο πόδι του Σπυράτου. Φραγκούλης.
δηλαδή την έπεσε στην ομάδα του και έκανες εκεί με μια σφαλιά να του δώσει την μπάλα. Εκτέλεσε τραγούλι, βρήκε σίδερο. Κωνσταντίνου, πάνω του Αχτύπης, ο οποίος τον καταδιώκει. Κλείσει για το 2, η μπάλα παρέμεινε στους Τράτζικς, Αχτύπης με φόρα προς τα μέσα, 36-47. Έξι και 40 ακόμα και το τέλος. Το προβάδισμα παραμένει στα χέρια των κίτρινων. Άστοχο τρίποντο από τον Τσιάκανο. Και η μπάλα καταλήγει και εκτός. Κωνσταντίνου θα το πάρει από εκεί. Δεν το βάζει. Χαλτούπης πήρε το αμυντικό rebound και παίζει με τον Φραγκούλη. Δύο μέναν. Φραγκούλης πάει μόνος του και τελειώνει καλά τη φάση. 36-49. Παντώνης τον Παπαζιάν εκτελεί για τρεις εκείνους και το βάζει. 39-49. Τσιάκανος παίζει με πλάτη τον Αχτύπη. Γυρίζει, θα βάλει το καλάθι. 39-51. Πεντέμιση λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Στο σύν 12 η Τζιβάνα. Από την άλλη Τράτζικς. Αν θέλουν να πετύχουν κάτι στο σημερινό μάτς, θα πρέπει να βγάλουν αντίδραση και γρήγορα. Τρίποντο ακόμα ένα τον Παπαζιάν. 42-51. Να δούμε αν θα σημάνει την αντεπίθεση. Αλτούπης στον μπάλα στον Τσιάκανο. Αχτύπης πάνω του για να τον πιέσει. Αχτύπης για τρεις, άστοχος. Αχτύπης τώρα θα πάρει το rebound για τους Τράτζικς που θα κερδίσει το φόλ του Αλτούπη. Νομιάδης τώρα στο μάτι για τους κίτρινους. Χειροκροτούμενος. Πάει στο μάτι ο Τσιάκανος. Σαμουράς πήρε την θέση της σειρά του για τους Τράτζικς. Ο Παντώνης γύρισε, δεν μετράει η φάση. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ από τον Χαλτουπή. Φάουλ νούμερο 3 αυτό για την Τζιβάνα. Κρυαλάκος τώρα στο μάτς, παίρνει την θέση του Παπαντώνη. Σομιάδης έκανε το φάουλ, τέταρτο ομαδικό για τους κίτρινους. Έτσι κάθε φάουλ από εδώ και πέρα της Τζιβάνα θα είναι βολές για τους γηπεδούχους. Κρυαλάκος έχει κολλημένο το χαλτούπι πάνω του. Πέρασε. Σομιάδης τον κόβει, 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Κοιτάει το ρολόι ο Παπαζιάν, γυρίζει να πάρει ένα δύσκολο σουτ. Χαλτούπις καθαρίζει. Σαμουράς τον πιέζει. Πέρασε ο Χαλτούπης, κόπηκε με φάουλ. Βγήκε ο Κρυαλάκος εκεί για βοήθεια στην πίεση. Έγινε τελικά το φάουλ. Το τρίτο. Τον Ορλάντο Τράτζικς. Αχτύπης τώρα στον πάγκο για τους γηπεδούχους. Επέστρεψε ο φυσικός. Παλάστρο Ματζιόρι. Το φάουλ το έκανε ο Παπαζιάν. Από 4 ομαδικά οι δύο ομάδες, κάθε φάουλ από εδώ και πέρα είναι βολές και για τους δύο. Χτύπησε αστοχή στο τρίποντο, η μπάλα καταλήγει έκτος γραμμών στη συνέχεια. Κατοχή πλέον για τους Τράτζικς, οι οποίοι είναι στο μείον 9. Θέλουν να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Κρυαλάκος είχε χώρο, αλλά πάσαρε στον Τσαμουρά, έβγαλε μια τρομερή ασίστ. Ο Τσαμουράς έκοψε προς το καλάθι και πέτυχε. Στους δύο πόντους, 44-51. Πολύ πιστεύω ότι θα πάρει κάποιο σουτ ο Κρυαλάκος, αλλά εκείνος είχε μια καλύτερη σκέψη. Η οποία βγήκε και στο παρκέ. Διαφορά τώρα 7 πόντων.
Σομιάδης με πλάτη. Γυρίζει, σε φεύγει και σκοράρει. 44-53. Μιαλάκος σταματάει, πέφτει πάνω το Ματζιόρι, δεν υπάρχει κάτι. Θα σουτάρει και θα το βάλει τελικά. 46-53. Δεν έχουμε. Έχανε γήπενη στον Ματζιόρι. Αυτός διαμαρτυρήθηκε για την φάση νωρίτερα με τον Τριαλάκο, αν δεν κάνω λάθος. Τριαλάκος τώρα στη γραμμή. Αστοχή στην βολή. Να τα 6-53, 2-55 ακόμα για το τέλος του παιχνιδιού. Ματζιόρις ποστάρει, γυρίζει, θέλει να ξεμαρκαριστεί, χάνει την μπάλα από τα χέρια του. Ο Παζιάν. Μπάλα στον Κρυαλάκο, θα εκτελέσει για τρεις. Το χάνει. Ματζιόρις καθαρίζει το rebound. Είχαμε ένα θεματάκι με την κάμερα το οποίο λύθηκε. 48-57 το σκορ. 1-42 για τη λήξη. Αχτύπηση. Επιθετικό φαουλ. Το οποίο έγινε στον Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου τώρα. Παζιάν. Κάνει την μπάλα, την κερδίζει όμως και πάλι. Τρίποντο για τους Τράτζικς, άστοχο. Νέο επιθετικό rebound όμως για τον Ποθητό. 50-57. Τελευταίο λεπτό στην αναμέτρηση. Ραγκούλης. Αλλά και πάλι στον Φραγκούλη με 8 δευτερόλεπτα η Τζιβάνα. Σομιάδη στον Χαλτούπη. Αυτή πίστα 3 δευτερόλεπτα. Καλή άμυνα από τον Κωνσταντίνου. Κάνει το κλέψιμο. Και έχει φύγει και μπροστά ο Κρυαλάκος. Φτάνει στο layup, θα τελειώσει τη φάση 52-57. 38 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα επιλέξουν να κάνουν φάουλ οι γηπεδούχοι. Μπάλα στο Ματζιόρι. Πέρασε η πάσα στον Αχτύπη, δεν σκόραρε, παρότι βρέθηκε σε πολύ καλή θέση. 23 δευτερόλεπτα, διαφορά στους 5 πόντους. Κωνσταντίνου, θα το βάλει! 55-57. Οι Τράτζικς έχουν σφιγμό. 16,9 στο ρολόι τώρα, η διαφορά στους 2 πόντους και έχουμε το time out από την Τζιβάνα. Από πίσω θα ξεκινήσει η επίθεση της Τζιβάνα. 16,9 στο ρολόι, 55-57 το σκορ. Σαμουράς θα κάνει αμέσως το φαουλ. Στα 14,7 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Στη γραμμή ο Τσιμπούρης. Κάνει την πρώτη. Και τα πάντα είναι ανοιχτά πλέον. Θέλει να βάλει τη δεύτερη για να υπάρχει το μαξιλαράκι των τριών πόντων. Το βάζει. 55-58. Και έχουμε νέο time out για να σχεδιάσει η ομάδα του Orlando Tragics την τελευταία φαινομενικά επίθεση. Thank you.
Να δούμε τι θα δούμε στα τελευταία 4 λεπτά. 55-58. Στο μείον 3 οι Orlando Tragics, οι οποίοι έχουν μια επίθεση τώρα 14,7 δευτερολέπτων. Μπάλα στον Παπαδιάννη. Κωνσταντίνου. Άνος, παραλίγο να κάνει το κλέψιμο. Θα ολοκληρωθεί, ναι, θα ολοκληρωθεί τελικά. Και θα φύγει και μπροστά ο Κρυθαρούλας και θα τελειώσει το μάτς. 55-60 όλα τα λεφτά. Η άμυνα του Θάνου, ο οποίος νομίζω έπαιξε την καθοριστικότερη άμυνα σε όλο το παιχνίδι. Και έτσι η Τζιβάνα θα πάρει την νίκη, η οποία θα είναι η τρίτη στην σεζόν. Θα κάνει το 3-1, ενώ από την άλλη ο Orlando Tragics θα γνωρίσουν την δεύτερη ήττα τους και θα πέσουν στο 1-2. Αυτά λοιπόν, ο Orlando Tragics Τζιβάνα 55-60. Thank you.